Κύριε Στόμα, περάστε, καθίστε. Κύριε Βενέτη, τι κάνετε? Όχι εδώ. Μόνος? Ο δεσμός σας? Έχει πάει σε δουλειά και μετά στην Εύα. Α, να της πείτε δεν θα χρειαστεί. Ο συναγερμός έληξε. Η Εύα δεν κινδυνεύει πια. Πού είναι χαμένος ο Μάνος? Τι είναι όλα αυτά που σας έλεγε ότι θα έχετε πολλή δουλειά? Μακάρι να ξέραμε. Παιδιά, κάτι ξέρει αυτός. Δεν μιλάει έτσι τυχαία. Στο μεταξύ, τα ίδια ακριβώς μου είπε και εμένα ο αστυνόμος. Ο οποίος επίσης ποτέ δεν μιλάει τυχαία. Και δεν πιστεύω ότι συνέπεσαν έτσι απλά, έτσι. Σαν ηχοακούστηκαν τα λόγια τους. Εννοούσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, ό,τι ξέρει ο αστυνόμος δηλαδή, ξέρει και ο Μάνος. Ναι, αλλά τι. Τι δουλειές είναι αυτές με λεπτούς χειρισμούς? Με τι ασχολείται ο αστυνόμος? Με το φόνο του Χατζηβασιλείου. Και τις απόπειρες κατά της Εύας. Mm. Και με μία υποτιθέμενη διαθήκη. Ο Μάνος πού κολλάει να ξέρει ότι ξέρει και ο Σταυρίδης? Μισό λεπτό. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής περί δουλειάς? Θα γίνουμε εμείς συνήγοροι δολοφόνου? Μόνο αν ο δολοφόνος είναι κάποιος από εμάς. Ποιος καλέ, έλα Παναγία μου. Ποιος είναι ο συνήθις ύποπτος? Όχι. Όχι, ο Μάνος δεν είναι δολοφόνος. Μ' αρέσει όμως που συνεννοούμαστε αμέσως. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Γιατί αν έχει κάνει και αυτό, εντάξει, εκεί δεν μιλάμε για λεπτούς χειρισμούς, εκεί μιλάμε για ολική διαγραφή. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Δεν το έκανε ο Μάνος, μην το ξεφτιλίζουμε. Πρώτον, γιατί έχει άλοθη και δεύτερον... Και δεύτερον. Ναι. Δεύτερον, γιατί είναι αδερφός μου. Άρα δεν το έκανε ο Μάνος. Πάμε παρακάτω. Βέβαια, φανερότη, φανερότη, λέει όλο, φανερέ. Πώς φανάρι, λένε. Λουκά μου, παραμιλάς. Τι? Παραμιλάς. Το βρήκα, Νόρα μου, το βρήκα. Ποιο παιδάκι? Ήταν μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπαμε. Ποιο, αγάπη μου? Όχι, δεν θα περιμένω μέχρι το πρωί να το εξακριβώσω. Λουκά, εξακολουθείς να με παίζεις και να παραμιλάς. Θα το εξακριβώσω το Νίκολας. Ποιο, μωρό μου? Πάμε, τώρα ποιο? Πού να πάμε, ρε Λουκά? Λουκά! Έλα, αγαπητέ, πώς στο δρόμο. Πού να πάμε? Στο Μάνο, πάμε, έλα. Στο Μάνο? Ναι. Ας τα πιάτα, παιδί μου, και πάμε. Καλά, καλά, περίμενε, περίμενε, ρε Λουκά, περίμενε. Τι θέλετε, ρε βραδιάδια? Γιατί, κοιμάσαι? Κοιμόμαι, τι έκανα, αφού έχω πάρει όλες τις βραδινές βάρδιες. Στον καναπέ την είχα βγάλει. Σαν οχτάρι έχω γίνει, αν έχετε ακουστά. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από οχτάρια. Λέγε τώρα. Τι άμα. Λοιπόν, θα σου κάνουμε μόνο μία ερώτηση, Μάνο. Μωρέ, καλά κάνει ο Νικόλας και σας πετάει έξω με τις κλωτσιές. Καλά, καλά, καλά. Κάτσε τώρα κάτω και απάντα με ειλικρίνεια σε ό,τι σε ερωτήσουμε. Άντε, μην αρχίσουν οι κλωτσιές και πάνε και έρχονται. Πα, για στέξω μας. Λέγε, ρε, μάλι. Θες να μάθεις πως είχαν τα κολοκυθάγια, εσύ που καταλάβεις. Mm. Κάτι λιγότερο νόστιμο φοβάμαι. Αν μπορώ να βοηθήσω, παρακαλώ. Μπορείς, γιατί ξέρεις. Και τώρα θέλουμε να μάθουμε κι εμείς. Τι θες να μάθει, ρε Βλάμενα? Ποιος είναι ο δολοφόνος του Χατζηβασιλείου? Ο Μάνος μας είπε ότι η διαθήκη περιέχει μια πληροφορία βόμβα. Δηλαδή, δεν ήξερε συγκεκριμένα. Δεν σας είπε σε ποιον αφορά? Τίποτα, τίποτα. Και θα κάτσω κι εγώ να σκοτιστώ. Κάει και μαζί με τη διαθήκη να ζήσουμε αντιθυμόμαστε.